Τεστ δυνατότητες. Περισσότερο πείθομαι ότι η θέση είναι σκληρή και αυστηρή. Και πιστεύω πως σήμερα θα γίνουν ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να μας αναλάβει ο κύριος Θεοφάνους, γιατί είναι ένας, αν και αυστηρός κριτής, πάντα σωστός. Λύσαμε στην οντισιόν της Κύπρου. Γεια σου, Ιβή. Γεια σας. Μου έλυσες μία απορία προχτές, όχι εμένα. Κάποιος ρώτησε, ο Νίκος ρώτησε. Αν περάσεις παρακάτω θα βγάλεις τα σιδεράκια. Ναι. Δεν έχεις ιδέα που έχεις πλέξει, το ξέρεις. Είσαι σίγουρη ότι θες να το κάνεις αυτό το πράγμα? Σιγουρότατη. Παιδί μου, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Θα πηγαίνεις και θα έρχεσαι στην Κύπρο. Τι να πηγαίνεις και να έρχεσαι, εδώ πρέπει να είσαι. Ξέρω. Όλη την εβδομάδα πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Το ξέρω. Και τι θα γίνει, θα πάρεις απουσίες δηλαδή και μετά? Στο τέλος χρόνου θα δώσω εξετάσεις. Και απλώς θα πρέπει να επιμελετήσω πολύ σκληρά αυτό. Τι θα τραγουδήσεις, τι διάλεξες? Sure, my love, take me for what I am. 'Cause I'm never change all my colors for you. I'm hollow back again, this passion inside. I can't run from myself. As I know what I heard, it'll make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Το εννοείς αυτό που πες τώρα? Πιστεύεις ότι θα νικήσουμε μαζί? Γιατί αν δεν έχεις εμένα δεν μπορείς να νικήσεις, πίστεψα. Να νικήσω... δεν ξέρω, δεν νομίζω. Φύγε όπως είσαι. Φύγω έτσι πως είμαι. Όπως είσαι τώρα, φύγε. Φύγε. Ο Γιώργος έδιωξε την Ήβη κακήν κακός από την αίθουσα του Μπούτκα. Η αμφιβολία της 16χρονης μαθήτριας για το αν μπορεί να νικήσει στο X-Factor δημιούργησε αμφιβολίες στο μάνατζερ της για το αν μπορεί να στηριχτεί πάνω της. Μένει να δούμε αν θα επηρεαστεί και η απόφασή του. Ήβη, σου έχει τύχει να πάρει κακό βαθμό σε διαγώνισμα? Που πίστευες ότι έχεις γράψει 20 και ξαφνικά σου έγινε ένα 13. Ε? Όχι, όχι τύχει. Ε? Εκεί που πίστευες ότι έγραψες 13 σου ήρθε 20. Ναι. Να το εδώ. Μαζί στην επόμενη φάση. Νιώθω υπέροχα πραγματικά. Το θέλα τόσο πολύ και τα λόγια ήταν τέλεια. Τέλεια. Είναι τα κορίτσια. Και οι Ήβοι είναι οι εκλεκτές. I can have another you in a minute. Might I'll back you be here in a minute. Τώρα το πρόβλημά μου με σένα ποιο είναι? Ότι δεν έχω πρόβλημα και προσπαθώ να βρω. Είναι πώς μπορώ να στηριχτώ σε ένα κορίτσι 16 χρονών. Καλώς. Καλώς σας βρήκα. Γιατί εγώ, ό,τι όνειρευό μου στη ζωή μου, το έχω βρει σε σένα, ρε ψυχή μου. Πώς νιώθεις? Λίγο αγχωμένη. Λίγο μόνο? Ναι. Οπότε δεν σε πειράζει το αποτέλεσμα? Όχι, σίγουρα θα με πειράσει. Κάτι από τη μάγικη σου εικόνα που μ' αναγκάζει να σε ερωτευτώ ξανά. Το αν παίρνεις ένα αποτέλεσμα από ένα διαγωνισμό, το διαβάζεις αμέσως το βαθμό ή το ανοίγεις σιγά σιγά, να το πάρεις, να το χωνέψεις πρώτα και μετά? Βλέπω το βαθμό. Και μετά βλέπω τα λάθη. Έκανες λάθη με μένα? Έκανες λάθη σε αυτές τις ακροάσεις? Έκανα. Νομίζω ότι μπορώ εγώ να ξεπεράσω αυτά τα λάθη και να σε εμπιστευτώ να πάμε στο πρώτο live. Και να είσαι η νικήτρια της βραδιάς. Και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο και παρακάτω και μέχρι το τέλος. Καταλαβαίνω πόσο πολύ το θέλει και ο πατέρας σου, η μαμά που ήταν τραγουδίστρια και οι αδερφές σου.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό για όλους το να μπεις στο live. Είσαι ένα εξαιρετικό 16χρονο κορίτσι με μια πολύ όμορφη φωνή. Έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου για να κάνεις αυτό που φαντάζεσαι. Γι' αυτό, αγαπημένη μου Ήβη, συμπατριωτάκη, δεν ξέρω πόσο πόνεσαν τα σιδεράκια να τα βάλεις. Ελπίζω να μην πονάνε το ίδιο όταν τα βγάλεις. Γιατί θα πρέπει να τα βγάλεις αυτή τη βδομάδα. Ε? Μα με μια φορά που μοκιζόσουν πως ό,τι κι αν συντήθα μ' αγαπάς. Έλασα, παιδιά. Πέρασα. Νομίζω ότι θα κοπώ. Γιατί στην αρχή μου λέγε διάφορα και διάφορα και διάφορα. Αλήθεια, με τρόμαξε. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Θα δώσω όλη μου την ενέργεια και νομίζω πως θα πάνε όλα καλά.